με καταιγίδες οι οποίες στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής θα μετατραπούν σε χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, ξεκινάει η εκδήλωση των ακραίων φαινομένων που φέρνει σε όλη τη χώρα η κακοκαιρία που ονομάστηκε από τους μετεωρολόγους ηφαιστείωνας. Ήδη πλέον το επίπεδο επιφυλακής για τον κρατικό μηχανισμό στην Κρήτη και τα σώματα ασφαλείας έχει χτυπήσει κόκκινο. Κυριακή απόγευμα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο από άποψη καιρικών συνθήκων στην Κρήτη. Εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν λάβει θέσεις με έμφαση στις ορεινές περιοχές, ενώ ήδη οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε διασπορά, μαζί και τα δύο ερπιστριοφόρα οχήματα που εδρεύουν στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Έχουμε διασπορά πυροσβεστικών οχημάτων σε δύσκολα σημεία σε όλη την Κρήτη. Έχουμε πεζοπόρα τμήματα με κατάλληλο εξοπλισμό σε όλη αναπτύξη στην Κρήτη. Έχουμε την τρίτη ΕΜΑΚ με τον εξοπλισμό της έτοιμο. Έχουμε δύο ελπιστριοφόρα, ένα στην τρίτη ΕΜΑΚ και ένα στα Χανιά, τα οποία είναι πανδρομένα όπου χρειαστεί να επέμβουν σε χιόνια, πλημμύρες κτλ. Στο οροπέδιο Λασιθίου που αναμένεται να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις και το προσωπικό θα βρίσκονται στους δρόμους στη διάρκεια της νύχτας με στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί. Επίσης περιμένουμε ισχυρούς ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αναμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί σύμφωνα με τα μοντέλα πρόγνωσης μετά την Κυριακή. Οπότε έχουμε και τα θεοφάνεια τα οποία γιορτάζουμε στο λιμάνι μας, για να δούμε και ποια μέτρα θα λάβουμε. Από εκεί και πέρα η διαρκής επαγρύπνηση και ετοιμότητα του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και των διατιθέμενων επιχειρησιακών μέσων είναι δεδομένο. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται από τα ξημερώματα να απλωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ένα λευκό πέπλο χιονιού έχει ήδη απλωθεί γύρω από την περιοχή των Δαφνών στο Ηράκλειο. Αυτά τα έχουμε κάνει πιο προστά. Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτή την κακοκαιρία που μας περιμένει. Τα τζάκια έτοιμα, θα δανάσουν και θα κάνουμε σπίτι μας. Ναι. Να αποφύγετε τις μετακινήσεις. Οπωσδήποτε μετακινήσεις, δεν είναι και σωστό να διακινδυνεύουμε. Ετοιμοπόλεμοι και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία δηλώνουν οι κάτοικοι των Αρχανών που σήμερα πάντως απόλαυσαν την πρωινή λιακάδα. Έξω και περνάμε πολύ ωραία. Η κακοκαιρία θα έρθει. Όταν θα έρθει θα δούμε. Από το βράδυ προβλέπετε χιόνι και... Είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε και αυτοκίνητα έτοιμα με 4x4 για να αντιπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες. Καύσιμα, καυσόξυλα. Υπάρχουν. Υπάρχουν από την αρχή του χρόνου, υπάρχουν τώρα. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει αυτό. Και εντάξει, έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Η απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβάλει η Ελλάς για οχήματα με ωφέλιμο φορτίο άνω του 1,5 τόνου θα τεθεί τελικά σε ισχύ από τις 9 το βράδυ της Κυριακής έως τις 12 τη νύχτα της Δευτέρας. Η κίνηση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης που θα χρησιμοποιηθεί από την τροχιά και τα κιονιστικά μηχανήματα απαγορεύεται και κάθε παράβαση τιμωρείται με αφαίρεση διπλώματος για 2 μήνες. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων όπου χρειάζεται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να μην κινούνται χωρίς αυτές. Έχω. Ξέρετε να χρησιμοποιείτε. Πώς δεν ξέρω, είμαι αλίμονο. Πρέπει το τηλέφωνό μας να υπάρχει, να έχουμε ζεστά ρούχα στο αυτοκίνητο διότι μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούμε κτλ. Άρα χρειάζονται μέτρα αυτοπροστασίας. Το τοπίο στα ορεινά της Κρήτης είναι ήδη εντυπωσιακό. Μαγικές εικόνες κατέγραψε ντρόν στον ομαλό Χανίων με την τεχνητή αλλά και τη μικρή φυσική λίμνη να έχουν ήδη παγώσει. Όπως επισημαίνουν πάντως οι αρχές, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρήσουν ανέπαφο το χιόνι και τις επόμενες ημέρες, συστήνοντας τους επίδοξους εκδρομής να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους μετά την Τετάρτη. Επειδή οι συνθήκες θα είναι ακραίες, να περιοριστούν στις εντελώς απαραίτητες μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν.